Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η, 25 του μηνός, 25 Οκτωβρίου. Σήμερα ένας φίλος μου είπε, γιατί τον διόρθωσα στο Facebook, 2018 έτσι, έγραψε κάτι στοιχηματικό τέλος πάντων στο προφίλ του και γράφει Οκτωβρίου. Και του λέω, ρε εσύ τι το βάζεις το μη, δεν έχει Οκτώβριος μη. Μου λέει από συμπαράσταση. Από συμπαράσταση γιατί και ο Δεκέμβριος έχει και ο Νοέμβριος έχει και ο Σεπτέμβριος έχει. Δεν ήθελα να αφήσω τον Οκτώβριο μόνο του, οπότε του έβαλα εκεί ένα μη, να μην νιώθει μόνος. Εδώ είμαστε ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 με τον Γιώργο Ματζιούκη στο μικρόφωνο. Τον Μιτσάρα που γιόρταζε χθες, γιορτάζει και αύριο. Μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, να ξέρεις. Να έχεις γενέθλια 24 Οκτωβρίου και να γιορτάζεις γιατί σε λένε Μίτσο 26 Οκτωβρίου. Αύριο. Θα στα πω αύριο, θα είμαστε απέναντι. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Εντάξει. Δεν θα φάω αύριο όλη μέρα, να ξέρεις. Νηστικός θα έρθω. Να δω τι θα έχεις φέρει. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Δημήτρης Μπαλόμπας απέναντί μου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Σε πολύ λίγο. Και για αρκετά λεπτά της ώρας θα έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφό μας, τον ειδικό, τον γκουρού, τον Νίκο τον Μαρκάτο, που γνωρίζει όσο κανείς την δεύτερη εθνική κατηγορία και θα κάνουμε μία ανάλυση καθώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αρχής γινωμένης από το Σάββατο με την πρεμιέρα για τον Ηρακλή στις 3 με τον Ηρόδοτο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια θα μάθουμε λεπτομέρειες για το πρωτάθλημα, για τα στοιχεία της φετινής Β' Εθνικής και φυσικά για το κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, outsider, φαβορί, πολλά. Πολλά. Πέρα από τον Ηρακλή, για όλες τις υπόλοιπες ομάδες που μας ενδιαφέρουν. Μέχρι να πάμε στον Νικόλα να διαβάσω κάποιες ανακοινώσεις που έχουν προκύψει και κάποιες ειδήσεις που έχουν προκύψει, αλλά θα χρειαστώ λίγη μουσική έτσι για να μου δώσει όθηση. Μιτσαρά, είσαι έτοιμος? Ρίχτε το. Μετά από καιρό χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το σκυλί της ώρας για μπλε ο Θανάσης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: είμαι μποτιλιαρισμένος με το φορτηγό και περιμένω να σ' ακούσω. Ελπίζω να ξεκινήσεις με ρόρι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Μίτσο λέω, άιτε με τους Μίτσους. Θανάση μου, βουλωμένο γράμμα. Γιατί ρωτούσαν και κάποιοι φίλοι εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τις τιμές των εισιτηρίων που θα ισχύσουν στην αναμέτρηση με τον Ηρόδοτο στο Καφτατζόγλιο Σάββατο 27 Δεκάτου στις 3. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Football League. Συγκεκριμένα τα εισιτήρια κοστίζουν VIP 30 ευρώ, θύρες 4-5 20 ευρώ, θύρα 13 10 ευρώ, θύρα 10 5 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές για το παιχνίδι του Σαββάτου. 3-4 θεματάκια σημερινά πολύ πολύ σοβαρά και μία ανακοίνωση. Πρώτον, ο Ηρακλής έλαβε κανονικά πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεύτερον, έχει μία προθεσμία 30 ημερών όσον αφορά την εγγυητική του, καθώς οι νομικοί εκπρόσωποι του Ηρακλή ανέλησαν ενώπιον της Επιτροπής της ΕΕΑ το πρόβλημα με το μπλοκάρισμα του λογαριασμού και με όλο αυτό που γίνεται το κυνηγητό και ότι κάθε φορά που θα επανέρχεται, να το πω έτσι απλά, η εγγυητική, κάθε φορά κάποιος θα τη ρίχνει για να διεκδικήσει για να πάρει τα χρήματά του. Πήρανε ένα περιθώριο, η Επιτροπή αποφάσισε να παραχωρήσει ένα περιθώριο 30 ημερών για τη ρύθμιση όλου αυτού που μόλις καταγράψαμε και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής. Ο Ηρακλής θεωρεί ότι θα καταφέρει να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα. Από εκεί και πέρα δεν έγιναν δεκτά τα προσωρινά μέτρα όσον αφορά την υπόθεση των 5. Και λέμε 5 γιατί από τους 7 οι 2 ήδη έχουν αποχωρήσει που είχαν μπλοκάρει το λογαριασμό. Από τον Ιορδάνη Στράτζαλη και άλλοι 4 πλέον έχουν μείνει. Και ο Ηρακλής, ή μάλλον της ΠΑΕ Ηρακλής, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό για λήψη προσωρινών μέτρων. Οπότε συνεχίζεται αυτό το σύριαλ, συνεχίζεται αυτό το θρίλερ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Οι Κιανόλευκοι θα επιμείνουν για να το ξεκαθαρίσουν μια και καλή και όπως ανέφερε πρόσφατα ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος στην ανακοίνωσή του, μπορεί να μην είναι τώρα, σε μια μέρα ή σε μια εβδομάδα η λύση, αλλά θεωρούν ότι θα νικήσουν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το φοβερό είναι, γι' αυτό σας είπα 3-4 θεματάκια, το φοβερό είναι ότι σήμερα το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου. Βεβαίως.
Είναι. Πώς το λέει ο λαός. Τέλος πάντων, να μην το πω στον αέρα τώρα. Είναι αυτός ο τρόπος που βρίσκει συχνά ο συγκεκριμένος τροβαδούρος, τραγουδιστής καλύτερα, γιατί ένας είναι ο τροβαδούρος που γιορτάζει και αύριο. Γεια σου Δημήτρη μου, αν μας ακούς. Ο γαλάζιος τροβαδούρος, βεβαίως. Είναι ο συγκεκριμένος τραγουδιστής λοιπόν που κάθε λίγο και λιγάκι τσουπ πετάει και ένα δικηγόρο. Από τότε το κάνει Μιτσαρά, από το 2011 το κάνει. Μήπως και καταφέρει αυτό που δεν πρόκειται να καταφέρει ποτέ φυσικά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι αξιοσημείωτο το ότι κάθε φορά έρχεται στο προσκήνιο μέσω νομικού εκπροσώπου. Υπάρχει και μια είδηση που φυσικά αυτή η είδηση είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να το πολύ λέμε, αλλά το λέμε για να δείξουμε τις προθέσεις του μεγαλομετόχου. Δηλαδή, σήμερα έγιναν πληρωμές προς όλους. Αυτονόητο και έτσι πρέπει να είναι. Δεν θα πρέπει να αποτελεί είδηση, κάποτε αποτελούσε. Δεν θα πρέπει να αποτελεί είδηση ότι πληρώθηκαν οι ποδοσφαιριστές ή ότι πληρώθηκαν οι υπάλληλοι, το προσωπικό της ΠΑΕ κτλ. Όμως, δείχνει ότι παρά το πολύ πολύ μεγάλο, τεράστιο αγκάθι, εμπόδιο που ήρθε μπροστά του και δεν είναι άλλο από το μπλοκάρισμα του λογαριασμού, του μετοχικού κεφαλαίου, δείχνει ο Τόμ Παπαδόπουλος ότι δεν τα παρατά, δεν το βάζει κάτω και πληρώνει σήμερα παίχτες και υπαλληλικό προσωπικό. Θα μπορούσε να πει, θα καθυστερήσω λίγο γιατί έχει μπλοκαριστεί ο λογαριασμός και κολλείομαι και ζορίζομαι και δεν μπορώ. Δεν το λέει αυτό όμως. Και ξέρετε είναι πολύ δύσκολο έτσι όταν σου μπλοκάρουν το λογαριασμό να κινηθείς όπως θέλεις. Παρόλα αυτά επαναλαμβάνω, ίσως κάτι δείχνει αυτή η κίνηση σήμερα. Γιατί είναι λεφτουδάκια τσέπης. Δεν είναι λεφτουδάκια ούτε χορηγίας, ούτε δώρου, ούτε τίποτα. Είναι λεφτουδάκια τσέπης. Απ' την τσέπη βγαίνουν, στην ομάδα μπαίνουν. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται και πάμε σε ένα διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Ότι αυτός ο άνθρωπος που αύριο έρχεται μαζί με τον κύριο Καραντώνη στη Θεσσαλονίκη θα θέλαν το Σάββατο να δούνε κόσμο. Γιατί πέρασε μια εβδομάδα όπου του μπλόκαραν το λογαριασμό, όπου μαθαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπου μαθαίνει ότι μπορεί αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσει όλη τη χρονιά, όπου σε 30 μέρες πρέπει να λύσει το θέμα με την εγγυητική επιστολή. Όπου. Και φανταστείτε να πάει το Σάββατο και να δει τον κόσμο που είδε με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο φιλικό. Θα πάρει δύναμη ή θα πει, τι κάνω εδώ, μόνος μου παλεύω. Για ποιο λόγο να είμαι εδώ. Δεν θα το πει. Μπορεί να μην το πει, αλλά δεν θα νιώσει καλύτερα άμα πάει το Σάββατο και δει χιλιάδες κόσμου στην πρεμιέρα με τον Ηρόδοτο. Να το αντιστρέψω. Πώς θα νιώσει αν πάει και δει τον κόσμο που είδε με τον Απόλλωνα Σμύρνης μετά από όλα αυτά που έγιναν μια εβδομάδα? Γιατί όλοι κράζουμε, όλοι φωνάζουμε, όλοι τσιρίζουμε, όλοι ουρλιάζουμε, όλοι γράφουμε, όλοι έχουμε άποψη για όλα. Στο γήπεδο πάμε. Εκεί το όλοι δεν το βάζουμε. Γιατί αν το βάζαμε, θα ήταν ήδη γεμάτο το Καφτατζόγλιο. Θυμίζω γιατί πλησιάζουμε στο Σάββατο. Θα έπρεπε να πω στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, αλλά όλα είναι Σάββατο. Σάββατο 3 ώρα Ηρακλής Ηρόδοτος, Σάββατο 5 ώρα Ηρακλής Απόλλων Πάτρας στο Ιβανόφιο, Σάββατο 5 ώρα πάω και Ηρακλής το παιχνίδι για το βόλε, για την Α1 ανδρών. Η Κυριακή αφορά υπόλοιπα τμήματα και αθλήματα και γυναικείες ομάδες. Τι γίνεται, τον έχουμε? Τον έχουμε? Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου στον γκουρού, στον ειδικό. Δώσ' τον μου λίγο στον αέρα, θέλω να τον ακούσω να γελάει με αυτά που λέω. Να είδες, γελάει ήδη. Στον έναν και μοναδικό, θα συνεχίσω Νίκο, καλά φάλι. Τα λέω. Φτάνει. Νίκος Μαρκάτος, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω χειροκροτήματα να βάλω από κάτω.
Κοίταξε. Τι κάνεις, φίλε. Καλά, καλά. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από χρόνια. Βέβαια, εμείς έχουμε επαφή, αλλά ο κόσμος έχει να σε ακούσει καιρό. Για οποιαδήποτε άλλη συνέντευξη, πρόλογο στο Facebook δεν έχω κάνει. Για σένα έκανα σήμερα. Γιατί, βέβαια. Γιατί δεν θέλω να χάσει. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι συνεντεύξεις πρωταγωνιστών μπορεί κάποιες φορές να χαλάσουν. Να σου πει ο άλλος, ναι, ναι, βγάλε με και μετά να μην το σηκώσει ποτέ. Ή ξέρω εγώ να μην έχει σήμα ή να οδηγάει οτιδήποτε. Αλλά με σένα δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και δεύτερον, γιατί δεν θέλω ο κόσμος να χάσει τη σημερινή εκπομπή, η οποία θα είναι, ρε παιδί μου, ένα. Πώς το λέμε αυτό, ένα εγχειρίδιο έτσι βοηθειών για όλη τη σεζόν. Να πάρουμε κάποια στοιχεία που θα μας δώσεις, γιατί ξέρεις πάρα πολλά για όλες τις ομάδες και να μας δώσεις τα φώτα σου για αυτό που περιμένουμε φέτος που ξεκινά το Σάββατο, πέρα από το Ηράκλειο Ηρόδοτος που μας ενδιαφέρει. Όσο μπορώ, φίλε. Μπορείς. Τόσα είπα για σένα. Ναι, θα προσπαθήσω. Εντάξει, είναι μεγάλο το βάρος και θα προσπαθήσω να βγάλω στο πρόσωπο. Το ξέρω. Πιο παλιά τον Νίκο τον ακούγαμε εδώ όταν ο Ηρακλής ήταν στη Β' Εθνική και κατάφερε την άνοδο με Μυροφορίδη, Παπαδόπουλο κτλ. Ως μικρή λίγα. Πλέον αποκλειστικά τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Sporttime και στο sporttime.gr. Κάπου αλλού. Τα είπα όλα. Όχι. Εκεί. Και ό,τι θέλετε για την κατηγορία που μας ενδιαφέρει, που εύχομαι τελευταία φορά είναι να μας απασχολήσει. Και να... Τα ίδια είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ναι, τελευταία φορά μας απασχόλησε μέχρι να τον ξαναρίξουν στα χαρτιά. Είναι αυτό το ναι. Ότι θα είστε περαστικοί, το είχαμε πει πάλι, θυμάμαι. Βέβαια ήταν πιο νωρίς τότε, γιατί κάποια στιγμή είχε μεγαλύτερο πρόγραμμα η Β' Εθνική και ξεκίναγε φυσιολογικά. Είχε και μπαράζι, ήταν και η ΑΕΚ τότε, είχε πολύ πράγμα. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήμουνα έξω με κοντομάνικο και παντόφλα ναι. Και τώρα είμαι μέσα με κλειστά παράθυρα και με ζακέτα. Τζάκι έχουμε. Οπότε όπως βλέπεις είναι κάθε χρόνο και χειρότερα η συγκεκριμένη κατηγορία. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλω. Πέρυσι θύμισε μου, πέρυσι πάλι 27 ξεκίνησε. Πάμε σαν πέρσι φέτος. Ακριβώς ξεκινάμε είναι. Με την παρέλαση. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν προλαβαίνεις να γράψεις, και γιατί είσαι καλός και στις προβλέψεις, είσαι πάρα πολύ καλός στις προβλέψεις, δεν προλαβαίνεις να πεις ποιος θα φύγει πρώτος και δεν θα κάνει παρέλαση. Δηλαδή πρέπει αυθημερό να μην κάνει παρέλαση. Πρέπει να πάει να χάσει και να φύγει. Όχι. Το γράψαμε. Α, το γράψαμε. Το πετύχαμε. Α, το πετύχατε. Είδες που λέω... Το γράψαμε και το πετύχαμε. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα εννοείς. Ναι. Έχουν ήδη φύγει οι προπονητές. Ναι, να χωνείς. Αυτό είναι διαχρονικό, δεν θα αλλάξει ποτέ σε αυτήν την κατηγορία. Εγώ λέω μετά από παιχνίδι, ρε παιδί μου, να κάνει ήττα στην πρεμιέρα και να φύγει. Αυτό είναι. Από επίσημο. Όχι. Φέτος δεν θα το πω. Προλαβαίνει δηλαδή να χάσει 27 και να φύγει 28. Αυτό λέω. Προλαβαίνει. Ναι, υπάρχει ομάδα που. Που περιμένει να δει τι θα κάνει στο μάτς και να το στείλει, Υπάρχει ομάδα από αυτά τα 5 παιχνίδια που έχει το Σάββατο, υπάρχει ομάδα η οποία είναι μεγάλο το ποσοστό ο προπονητής να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί αν χάσει ή να παραιτηθεί ούτως ή άλλως. Μπορεί και ούτως ή άλλως. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό, είναι εντάξει. Okay, να μην ξεκινάμε τώρα. Όχι, δεν ξεκινάμε. Κουβέντα μας χαβαλέ με κάνω και... επειδή έρχεται η παρέλαση. Όχι, εγώ δεν κάνω χαβαλέ, μιλάω ειλικρινά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, από τις επαφές που έχω με τις όποιες ομάδες, τέλος πάντων, διατηρώ επαφές, υπάρχει ομάδα που παίζει το Σάββατο, 27 του μήνα, παραμονή της παρέλασης. Και δεν ξέρουμε αν Κυριακή θα έχει τον ίδιο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να σπάσει και αυτό το ρεκόρ η Β' Εθνική φέτος. Θα μου το πεις εκτός αέρα, θα μου το πεις. Ή θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω Sporttime. Μπορεί και αυτό. Δεν μου λες, ποιες είναι οι ομάδες που ήδη άλλαξαν προπονητή. Ο Ηρακλής είναι σίγουρα, αλλά είναι πολύ νωρίς. Το έχουμε ξεχάσει νομίζω, Ο Ηρακλής, ναι, είναι... Ξεκίνησε με Μπαξεβάνο, συνεχίζει με Βοσνία. Ήταν αναμενόμενη αλλαγή του Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι για τον Ηρακλή τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα για την ομάδα αυτή. Ναι, αν θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι είσαι πιο ειδικός από μένα για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τη ζήσα το πρωί μέχρι το βράδυ. Τη ζω. Άλλες 15. Αλλά θέλω και ένα σχολείο. Τι, δεν θα πάρω σχολείο. Ναι, εννοείται. Κοίτα, τις ομάδες που έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή προπονητή είναι η Σπάρτη. Ναι. Που αποχώρησε ο Βαζέχα και ήρθε πάλι ένας ξένος Ρώσος. Μην με ρωτάς το όνομά του. Σε off θα τελειώνει. Σε off. Σε αυτό είναι δεδομένο. Προπονητή ναι. Άλλαξε ο Ηρόδοτος. Που ανέλαβε την ομάδα ο Ηρακλής ο Νύκταρης. Αυτό μας ενδιαφέρει.
έφυγε ο Παπανθεάκης και ανέλαβε ο Φουτσίνη που βγάζει κάτι έτσι της κατηγορίας και ο Φουτσίνη. Δηλαδή έρχεται, φεύγει από την Ελλάδα και κάνει δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Κανένας δεν ξέρει. Ο ηχολήπτης μου απέναντι σάστησε, μου λέει ποιος Φουτσίνη. Ο γνωστός Φουτσίνη. Ο γνωστός Φουτσίνη, ναι, ο γνωστός Φουτσίνη. Ο Αρμάντο, Αρμάντο. Ο Αρμάντο, Αρμάντο, Αρμάντο Φουτσίνη, ναι. Άλλες ομάδες που άλλαξαν προπονητή. Ο Αίτητος σε στυλ του Ηρακλή ξεκίνησε προετοιμασία με έναν προπονητή, άλλαξε στα μισά, πήρε το Σούλη τον Παπαδόπουλο. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή μέχρι στιγμής. Νομίζω καλά είναι, καλά είναι ένα πρωτάθλημα που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Βέβαια. Δεν είναι άσχημα. Βέβαια. Και έπεται και συνέχεια. Έτσι, γιατί εντάξει. Είναι η συγκεκριμένη κατηγορία, ο προπονητής είναι ο πλέον αναλώσιμος σε αυτή την κατηγορία. Θέλω, τα υπόλοιπα. Πριν πάμε σε όλες τις ομάδες και θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον Ηρόδοτο που μας ενδιαφέρει ως πρώτος αντίπαλος, να μου πεις για τον Ηρακλή, με την εμπειρία σου, με όλα αυτά που ζεις καθημερινά ακούγοντας και τους άλλους και αυτό, Νίκο, επέτρεψέ μου την έκφραση, την πιάτσα της Β' Εθνικής, έτσι, γιατί εγώ ασχολούμαι, όπως είπες, με τον Ηρακλή από το πρωί μέχρι το βράδυ, εσύ μιλάς με όλη την Ελλάδα. Όλοι λέμε ότι είναι φαβορή και δικαιολογημένα γιατί έχει ένα ρόστερ που δεν νομίζω να συγκρίνεται με κάποιο άλλο αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Από εκεί και με πέρα. Κανένα. Με κανένα, έτσι. Με κανένα. Από εκεί και πέρα, λες ότι τελείωσε ή λες να το δούμε στο γήπεδο? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τελείωσε. Καταλαβαίνεις πως το ρωτάω, έτσι. Ναι, 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 δεν μπορώ να πω ότι τελείωσε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Ηρακλής είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορή. Αυτό μπορώ να πω. Ναι. Ότι τελείωσε, δεν μπορώ να πω, να το πω από την άποψη ότι υπάρχουν άλλες δύο ακόμα ομάδες οι οποίες θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους και έχουν και αυτές τις πιθανότητες τους να διεκδικήσουν είτε την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στη Super League είτε τη δεύτερη θέση η οποία θα πάει στα μπαράζ. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι στην κατηγορία για να κάνει βόλτα. Άρα είναι φαβορή, αλλά μπορεί να μην κάνει βόλτα, ναι. Ο Ηρακλής είναι το πρώτο και το ξεκάθαρο φαβορή κατ' εμέ της κατηγορίας που ξεκινάει μεθαύριο. Αλλά όπως γνωρίζεις, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει τέλος Οκτώβρη και σε δύο μήνες έχουμε μεταγραφική περίοδο. Σωστά. Μπορεί να αλλάξουν τα κόζια. Δεν μπορώ να ξέρω πόσους παίχτες θα πάρει η Καλαμαριά ή πόσους παίχτες θα πάρει η Κέρκυρα ή πόσοι θα φύγουν. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Είπες για άλλες δύο ομάδες. Ποιες είναι, αντερίξτες έτσι, να μην γνωρίζεις. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι στην ίδια κατηγορία με τον Ηρακλή είναι ο Βόλος. Ο Βόλος, Και η Κέρκυρα. Την Κέρκυρα, ναι, την περιμένουμε όλοι. Αλλά για το Βόλο, επειδή τώρα ανέβηκε. Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά που μαθαίνω εγώ και αυτά που ακούω εγώ από την πιάτσα που λες και εσύ και από κυρίως το πιο σημαντικό, από αντιπάλους, όχι από τους ίδιους της ομάδας, δηλαδή από ομάδες που έπαιξαν με τον Βόλο, αυτό που μου μεταφέρουν είναι ότι πρόκειται για μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο και μια ομάδα που χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται, πολύ δύσκολα θα περάσει κάποιος από το σπίτι του. Μάλιστα. Αυτά μαθαίνω, αυτά μεταφέρω. Από εκεί και πέρα, εάν θες να το προχωρήσουμε. Όχι, να πάμε στον Ηρόδοτο και μετά θα ανοίξουμε μια παρένθεση με τον Ηρόδοτο που μας ενδιαφέρει τώρα γιατί έρχεται το Σάββατο. Ο Ηρόδοτος είναι η μία από τις δύο νεοφώτιστες μαζί με τον Αίτητο Σπατών, έτσι. Ναι. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε με τον προπονητή που την έβγαλε. Μια ομάδα που διατήρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό το περσινό της ρόστερ. Γι' αυτό και επειδή μιλήσαμε και τις προάλλες. Το είδες και εσύ, στερείται εμπειρίας Β' Εθνικής στο συγκεκριμένο ρόστερ, κατ' εμέ. Προέκυψε αλλαγή διοκτησιακού λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα να καλυφθούν το ηχό κεφάλαιο. Τέλος πάντων στην ομάδα ενεπλάκη ο Ηρακλής ο Νίκταρης, γνωστός και από την ασχόλησή του και με τα Χανιά και στον Όφη στο παρελθόν. Άλλαξε προπονητή, πήρε το Φουτσίνη, οπότε μιλάμε για μια ομάδα που θα δούμε διαφορετική από αυτή που βλέπαμε πέρυσι στη Γάμα και την ομάδα που δούλευε ο Παπαθεάκης στο μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Έχει έρθει ένας καινούριος προπονητής. Δεν θα δείτε, τώρα να μπούμε σε μια διαδικασία, το πώς θα κατέβει ο Ηρόδοτος στην Κυριακή. Θα δούμε 11 πίσω με κανένα πούλμαν, τίποτα. Θα δείτε μια ομάδα η οποία θα κατέβει για να πάρει αποτέλεσμα και να εκμεταλλευτεί το timing της κατάστασης που κρατεί τις τελευταίες μέρες στον Ηράκλειο. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι.
Και είναι και το, η ποδοσφαιρική λογική αυτή, όταν παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι το φαβορί, κοιτάς να εκμεταλλευτείς ό,τι μπορείς στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ηρόδοτος δεν έχει να αντιπαραθέσει Κλέιτον, Πασάδες, Χασομέριδες, Στερόνε. Έτσι, βλέπεις το ρόστερ του και δεν ξέρεις κανέναν πέρα του Κωνσταντινίδη που τον φιλοξενήσαμε προχθές γιατί έπαιζε στον Ηρακλή το παιδί, έτσι, ο επιθετικός. Συμφωνούμε. Οπότε μιλάμε για μια ομάδα γρίφο, είναι από τις ομάδες στην κατηγορία που ακόμα τα νερά της είναι αχαρτογράφητα. Από αυτά που έχω μάθει εγώ και από το ρεπορτάζ, για να γράψουμε και κάποια πράγματα, πρόκειται για μια ομάδα η οποία πρωτίστως θα στηριχτεί στην άμυνα, ένα συμπαγή σύνολο θα παρουσιάσει ο Φουτσίνη, χωρίς πολλά μπροστά. Έχει και σε αυτό το ρόστερ το άπειρο που έχει με τους παίχτες που δεν τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έχει κάποιες απουσίες, όπως είναι ο τερματοφύλακας Κασμερίδης, γνωστός από τη θητεία του σε πάρα πολλές ομάδες. Είναι γνωστός αυτός, όντως, ναι. Ο οποίος είναι τιμωρημένος. Δεν θα παίξει ο Μάκο που αποκτήθηκε από την Καλυθέα. Δεν υπολογίζεται και δεν θα παίξει και ο Κονέ, ένας Αφρικάνος σεντερφόρ που έχουν πάρει, τον οποίο δεν τον έχουμε δει, μόνο σε φιλικά, γιατί ούτε αυτός αγωνίστηκε στο κύπελο. Γιατί η μόνη εικόνα που έχουμε από τις ομάδες της Β' Εθνικής είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνίστικης του κυπέλλου. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Φυστά. Και τα φιλικά που μπορέσαμε να δούμε, όσα μπορέσαμε να δούμε. Θεωρώ ότι πάνω κάτω η ομάδα που θα δείτε θα είναι αυτή που έπαιξε στο κύπελο. Χωρίς πολλές αλλαγές. Δεν υπάρχει και το μεγάλο βάθος και πάρα πολλές επιλογές στην συγκεκριμένη ομάδα. Πιστεύω ότι θα δείτε πάνω κάτω την ίδια ομάδα με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, μια και μιλάμε για αυτό που ενδιαφέρει και πρωτίστως στους ακροατές από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα παιχνίδι που θα το κερδίσει, θα το χάσει, θα απολέσει βαθμούς ο Ηρακλής ξεκάθαρα μόνο αυτός. Εξαρτάται από τον ίδιο το πώς θα πάει. Και συνήθως ξέρεις ένα παιχνίδι το παίζουν δύο, δεν το παίζει ένας. Δηλαδή και τον Ηρακλή, οκ, okay, λέμε είναι φαβορί, συμφωνούμε. Εγώ τον Ηρακλή τον είδα σε ένα παιχνίδι τηλεοπτικό που έριξε, τον Τραγέλαφο. Αλλάξαν 4 αεροπλάνα, καράβια, βάρκες μέχρι να φτάσουν να παίξουν. Το 0-3 λες στην Άξο, έτσι. Ναι, το οποίο δεν, εντάξει, είναι και για συμπεράσματα. Και το παιχνίδι με την Καλυθέα που είδα... Με τον Εθνικό εννοείς. Με τον Εθνικό στην Καλυθέα, με συγχωρείς. Το 0-0, ναι. Και μετά το πρώτο επίσημο, ναι. Και επίσης οι τελευταίες έτσι, εικόνες που έφτιαξα εγώ στο κεφάλι μου από αυτά που έμαθα το φιλικό του Ηρακλή στη Δράμα. Δεν πήθη ούτε ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Κακό μάτσο ήταν. Ναι, κακό μάτσο. Αγωνιστικά. Κοίταξε να δεις. Μιλάμε για ρόστερ, ναι, οκ. Okay. Μιλάμε για παιχταράδες, μιλάμε, ναι, για εμπειρία Β' Εθνικής που ξεχυλίζει. Οι συμμετοχές που έχουν 5 παίχτες στη Ηρακλή προφανώς να μην τις έχει ένα ολόκληρο ρόλο. Αλλά θέλει χρόνο, έχεις δίκιο για να δέσει η ομάδα. Γιατί ναι. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι από την προετοιμασία του Ηρακλή έλειψαν 4 φιλικά. Που ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν για χι λόγους, για χι ψι λόγους. Ναι, ναι, συμφωνώ. Με τον Απόλλωνα Λάρισας, ακόμα δεν έπαιξε. 3 φορές ανακοίνωσε φιλικό, δεν έχει παίξει ακόμα. Ήταν 3 περιπτώσεις. Για το κύπελο που πήρε αναβολή. Και για το κύπελο και για την έκθεση εδώ με τη Λάρισα και πολλά. Δηλαδή, όταν μια ομάδα είναι 4 μάτς μείον από τον σχεδιασμό του Βοσνιάδη, καταλαβαίνεις ότι αν είχε αυτή τη στιγμή ο Κλέιτον 4 παιχνίδια παραπάνω στα πόδια του. Ή ο Χι Κλέιτον, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Προφανώς ότι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή του Σερ Άλεξ Βοσνιάδη είναι τους παιχταράδες να τους κάνει ομάδα και να δέσουν στο γήπεδο. Εννοείται ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν περιμένεις τίποτα λιγότερο από τον Ηρακλή από το να βγει πρώτος. Και ποιος να αφήνει μιλώντας και έξω προχθές, κάθε φορά, έτσι, να κάνει διαχείριση. Μιλώντας προχθές με τον Παύλο τον Μυροφορίδη, τον οποίο έχω πάρει στη σχέση πάρα πολλά χρόνια, λόγω του ότι έτσι μπερδεύεται στα χωράφια μου στη Β' αρκετές χρονιές, συμφωνήσαμε ότι αν ο Ηρακλής δεν βγει είναι μεγάλη αποτυχία. Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Οπότε πλέον τον μπαλάκι, ο Παύλος έφερε τους παίχτες που έφερε με τριαντάφυλλα, με γαρίφαλα, δεν ξέρω πώς τους έφερε, μπράβο του μαγιά του. Από εκεί πέρα το μπαλάκι είναι στον Αλέκο τον Βοσνιάδη, ο οποίος okay, είχε διαχειριστεί και άλλα ρόστερ δύσκολα και περίεργα και με πολλούς παίχτες και με καλούς παίχτες και πολλά. Ο άνθρωπος έχει τίτλους στην πλάτη του, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτό κανείς, αλλά από εκεί πέρα αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα στον Ηρακλή, γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει αύριο, είναι να δέσει σαν ομάδα. Και στην αρχή αυτό που λέμε και στον Ηρακλή είναι ότι να πάρουμε τα αποτέλεσματα και θα δέσουμε. Κέρδισε τα πρώτα 5 παιχνίδια που λέει ο λόγος με 1-0
Και παίξε ακριβώς μετά ποδόσφαιρο. Θα το βρούμε και το ακριβώς ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι πιο πραγματιστές, νομίζω, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν είναι τόσο το ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής πρέπει να βγει για αυτούς. Συμφωνούμε αυτό, πούμε, 150% συμφωνούμε. Εντάξει, ο Ηρακλής πρέπει να βγει. Τι να το κάνω εγώ, άμα την Κυριακή εσύ κρύψεις την μπάλα και την άλλη Κυριακή κάνεις μια γκέλα και μετά ξανακρύψεις την μπάλα και μετά κάνεις άλλη μια γκέλα και βγεις τρίτος. Όχι, δεν θα θυμάται κανένας ότι τα μισά μάτια έχεις παίξει μπαλάρα. Και είναι και η β' εθνική μια κατηγορία που δεν σου δίνει περιθώρια για πολύ μπάλα. Το γνωρίζεις. Βέβαια. Όταν η κλωτσά πάει και έρχεται και τα μισά, και όχι τα μισά, το 70-75% νομίζω των τερμάτων που σημειώνονται στη β' εθνική είναι αποστημένα. Ναι. Οπότε και τέτοιο μάτς θεωρώ, Νίκο, ότι θα είναι και του Σαββάτου. Δηλαδή θα έχει σκληρό παιχνίδι από τον Ηροδοτό που θα... Δεν ξέρω αν θα παίξει αντιποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα δεν θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Έτσι, θα κλειστεί, θα περιμένει, μήπως βγάλει καμιά κόντρα, ναι, καμιά στραβοκλωτσιά, κανένα κόρνερ, κανένα φάουλ, κανένα τέτοιο. Και εκεί θέλεις και τύχη. Δηλαδή, αν προηγηθεί ο Ηρακλής νωρίς, μετά αυτό δεν νομίζω να έχει επιστροφή. Αυτό, ναι, αυτό πήγα να πω, ότι δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Το θέμα απλά είναι πόσο γρήγορα θα βγάλει ο Ηρακλής το πρώτο γκολ. Άμα πάει κανένα ημίχρονο 0-0, μετά θα αγχωθείς. Είναι ανάλογα πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Μετά, ναι. Μετά μιλάμε για άλλο μάτσο. Λοιπόν, μας είπες για Κέρκυρα και για Βόλου. Δεν ξέρω, ναι, αν θες να συμπληρώσεις κάτι για αυτές τις δύο. Η Κέρκυρα είναι μια ομάδα που κράτησε σε πολύ μεγάλο βαθμό το περσινό της κορμό. Έχει πάρα πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Επίσης, έχει πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι αρκετά ποιοτικοί και θα τη βοηθήσουν. Για μένα, απόψη μου, θεωρώ ότι η Κέρκυρα έχει, εάν είναι υγιής, το καλύτερο σεντερφόρ στη βιτεχνική, τον Ντουραμ, κατά την προσωπική μου άποψη. Ως πάντως ένα προπονητής, εντάξει, το γνωρίζουμε, θεωρώ ότι θα είναι άκρος ανταγωνιστική και ξεκινάει στα προγνωστικά, αν θέλεις. Αυτός που είπες έπαιξε και πέρυσι η Super League. Ο Ντουραμ. Ο επιθετικός ή όχι. Ναι, ναι, απλά ένα διάστημα με Βοσνιάδη στον πάγκο. Α, στο πρώτο μισό, ναι, μπράβο. Ναι, ο Τουράμ ταλαιπωρήθηκε από τον τραυματισμό στον Αστράγαλο και τον κράτησε έξω ένα μεγάλο διάστημα, 2-2,5 μηνών. Έχω Περόνε και Ρόβα και Χασομέρι. Δεν διαφωνούμε. Επειδή είμαι στο καλύτερο, γι' αυτό είπα να σε τσιγκλήσω. Ναι, θεωρώ για μένα ότι είναι ο καλύτερος επιθετικός στη βιτεχνική. Ξαναπαντάω, έχω Περόνε και Ρόβα και Χασομέρι. Okay. Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν, για το Βόλο. Αυτή η Κέρκυρα πάνω κάτω. Ο Βόλος και αυτές είναι μια ομάδα που έρχεται από τη Γάμα Εθνική. Βγήκε εύκολα πέρυσι. Πολύ καλή ομάδα. Πολλά τρεξίματα. Ποιότητα. Και κάτω την μπάλα, Γιώργο. Η μπάλα είναι κάτω. Δηλαδή δεν είναι από τα παιχνίδια που θα δούμε στη Β' τηλεοπτικά. Και μόλις τελειώσει θα έχουμε αυγενικό. Γιατί η μπάλα θα είναι μια ζωή πάνω. Και θα ψάχνουμε τα κολλήρια. Κολλήρια δεν θα ψάχνεις, αλλά θα ψάχνεις σίγουρα Νορτζέστη και τον αυγένα σου. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Βόλος θεωρώ ότι μαζί με την Κέρκυρα και τον Ηρακλή, όπως προείπα, είναι η τριάδα των ομάδων που θα διεκδικήσει το 1-2. Μου κάνεις εντύπωση για τον Βόλο, γιατί λίγοι το λένε. Οι περισσότεροι οι απέξω, έτσι. Γιατί εσύ είσαι ο από μέσα, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό σήμερα αυτό που κάνουμε, που μιλάμε και ακούει ο κόσμος. Γιατί απ' έξω ψάχνουν και λένε τι έχουμε εδώ. Βάλε λίγο Κέρκυρα, βάλε λίγο Παναχαϊκή που έχει Κατσουράνη, ξέρω εγώ. Βάλε λίγο Δοξαδράμας, βάλε λίγο Τρίκαλα. Εκεί θα σε πάρει. Μπράβο. Βόλο δεν ξέρω πώς θα πούνε. Αν θα πει κανείς. Το ακούω από σένα. Αυτή η εκτίμηση που μου λες αυτή τη στιγμή είναι με βάση τα branch, με βάση τα ονόματα. Λίγο μπακαλίστηκε, ρε παιδί μου, λίγο στο Ηρακλής, Κέρκυρα από Super League, Τρίκαλα έχει κόσμο, Δοξαδράμα γνωστή ομάδα. Δεν είναι έτσι ακριβώς η Β'. Και Παναχαϊκή, λέω, Κατσουράνη, βάλε να, βγήκε. Παναχαϊκή, όχι, εγώ την Παναχαϊκή, για να το ομαδοποιήσω. Ναι, μου το πες εκτός αέρα ότι δεν την υπολογίζεις πολύ. Μετά από αυτές τις τρεις ομάδες που εγώ βλέπω ως φαβορί για το 1-2, υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων οι οποίες θα είναι άκρως ανταγωνιστικές και θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στο ποιος θα κάνει το 1-2. Ναι. Και θυμίζουμε το 2 είναι, θυμίζουμε το 2, για όσους δεν το θυμούνται, είναι μπαράζ. Είναι το μπαράζ.
Είναι τον Μπαράζ, ναι. Θεωρώ ότι όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολούνται με την Ακρή, γνωρίζουν ακριβώς ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει, πώς θα ανέβει. Εντάξει, είπα να το θυμίσω. Ναι, και πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, από εκεί πέρα σου λέω, υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικότατες. Δεν θα μπορέσουν να βγουν, δεν νομίζω θα καταφέρουν, για να το πω πιο έτσι έβηχα, ότι θα μπορέσουν να μπουν σφήνα στις τρεις που προανέφερα, αλλά θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο ποιοι θα βγουν. Αυτές οι ομάδες για μένα είναι τα Τρίκαλα, η Δόξα Δράμας και η Παναχαϊκή. Ναι. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες παίζοντας τα παιχνίδια, γιατί γενικότερα η κατηγορία φέτος έχει πάνω κάτω. Πολύ. Υπάρχουν μεγάλα κενά και αποστάσεις μεταξύ ομάδων. Δηλαδή, παράδειγμα, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Η απόσταση που έχει ο Ηρακλής με τη Σπάρτη είναι χαοτική. Μπορεί να είναι και δύο κατηγορίες. Mm-hmm. Οπότε, όταν γκρουπάρεις τις ομάδες, βλέπεις πώς θα κυμανθούν. Δηλαδή, όταν εγώ ξεχωρίζω αυτή την τριάδα, μετά βάζω αυτές τις ομάδες οι οποίες θα δυσκολέψουν τους τρεις πρώτους. Από κάποιες ενδεχομένως να κόψουν και βαθμούς. Τώρα ξέρεις τι μου φέρνει στο μυαλό. Θυμάμαι όταν έδινε τις δύο αγωνιστικές σεζόν ο Άρης, έκανε την προσπάθειά του να ανέβει, τη μία δεν τα κατάφερε, ανέβηκε η Λαμία, την άλλη τα κατάφερε. Υπήρχαν τέτοιες ομάδες, Νίκο, που έλεγες η Λαμία πέρασε από εκεί, ο Άρης πέρασε. Ο Άρης πέρασε από εκεί, η Λαμία πέρασε. Αυτό μου έφερε στο μυαλό τώρα, ότι εσύ πέρασες από τη Δράμα όπως πέρασε ο άλλος ή εσύ πέρασες από τα Τρίκαλα που πέρασε ο άλλος. Είναι τέτοιες έδρες, τέτοιες ομάδες που θα μετρήσουν ποιος έχει περάσει σωστά από εκεί ή όχι. Αυτό μου έφερε στο μυαλό. Σωστά. Έτσι βλέπω αυτό το συγκεκριμένο γκρουπ ομάδων, σου λέω, τους τρεις πρώτους και τις ομάδες από κάτω. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι θα υπάρχουν και πάντα υπάρχει μια, στατιστικά υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον άτυπο τίτλο, ας το πω έτσι, της ευχάριστης έκπληξης είναι ο Κεσαμικός που είναι σταθερή ομάδα. Ναι. Δουλεύουν πάρα πολύ στην Κρήτη. Πιστεύω ότι θα είναι μέχρι την πεντάδα για μένα ο Κεσαμικός. Και έχω πάρα πολύ καλή εικόνα για τον Εργοτέλη. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Για τους κιτρινόμαυρους. Για τον Εργοτέλη. Ναι. Και αυτό το ακούω πρώτη φορά. Και αυτό το ακούω πρώτη φορά. Νομίζω γι' αυτό με έβγαλες πιο πολύ, για να ακούσεις και πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει. Βλέπω να φτερνίζεσαι μέσα στη χρονιά, και γιατί θα αναφέρω το ονοματεπώνυμο σου πολλές φορές. Θα λέω, είδατε τι έλεγε για τον Βόλο, ορίστε. Είδατε τι έλεγε για τον Εργοτέλη, ορίστε. Είδατε τι έλεγε, ξέρω εγώ, για τα Τρίκαλα, ορίστε. Ξέρεις ότι προβλέψεις για μια κατηγορία που δεν έχει προβληθεί. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι παρακινδυνευμένο. Πολύ δύσκολο. Από εκεί πέρα είναι από στοιχεία που συλλέγει σε όλο το καλοκαίρι και προσπαθεί να φτιάξει ένα puzzle για να βγάλεις κάτι προς τα έξω, να πεις παιδιά πάνω κάτω. Να έχουμε μια εικόνα, αυτά θα δείτε. Ναι. Από εκεί και πέρα, από τους νεοφώτιστους θεωρώ ότι. Τον Εργοτέλη μου το βάζεις. Συγγνώμη, Νίκο, τον Εργοτέλη μου το βάζεις. Δεκάδα. Τον βάζω. Γιατί άρα σε μια ακόμα τριάδα, σε ένα γκρουπάκι τριάδας κάτω από Τρίκαλα, Δόξα και, πες το, και Παναχαϊκή. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές ομάδες, γιατί φέτος είναι και η καινοτομία αυτή με τη Super League 1, Super League 2, το ξέρετε όλοι. Άλλο δηλαδή πέρα από τις ομάδες που θα ανέβουν, μέχρι τη 10η θέση πάνε Super League 2. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν αδιάφορες. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Κάτι 3-0, 5-0, 7-0, 17-0 δεν θα τα δούμε εύκολα φέτος. Και δεν θα δούμε και τελευταίες αγωνιστικές να περνάνε όλοι από εκεί που... Μπαρτσελόνες. Ναι, Μπαρτσελόνες. Μπράβο. Ναι, δεν θα το δούμε αυτό. Δεν θα το δούμε. Γιατί δεν θα θέλει κάποιος να παίξει... αλλού θα θέλει Super League 2, ρε παιδί μου, okay, θα του κάνει. Είναι ξεκάθαρο ότι ο 12ος έχει κίνητρο να βγει, να ανέβει. Πολύ σοβαρό αυτό για το πρωτάθλημα. Επίσης, η Super League 2 είναι τα νούμερα οικονομικά είναι τελείως διαφορετικά από τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Φέτος οι ομάδες του Football League με αυτόν τον αγώνα που κάνανε, με συζητήσεις επί συζητήσεων, με την ΕΡΤ και ξανά στην ΕΡΤ και ξανά στο Βασιλιάδη και να βρούμε χορηγό,
θα βάλουν στα ταμεία τους ταβάνι 100.000 κάθε μία. Ταβάνι είναι αυτά τα χρήματα. Σίγουρα. Στη Super League 2 τα νούμερα είναι τελείως διαφορετικά. Έχουν και το οικονομικό κίνητρο. Δηλαδή δεν θα ανέβουν μια κατηγορία που τη βαφτίσαμε Super League 2, ωραία, πάμε να παίξουμε εκεί. Μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη. Η Football League ουσιαστικά γίνεται τρίτη εθνική, έτσι. Γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Στην οποία θα μείνουν μόνο δύο ομάδες από τις 16 που μετέχουν φέτος στο πρωτάθλημα. Ο 11ος και ο 12ος. Ναι. Ο 13ος, 14ος, 15ος και 16ος, γιατί φέτος έχουμε 16 ομάδες, υποβιβάζονται στο τοπικό γάμα εθνική. Έτσι, γιατί όλα πάνε μία σκάλα κάτω. Ναι. Τώρα να πούμε και για την ουρά. Κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει επειδή είμαστε Ηρακλής και έχω, κοιτάμε την άνοδο. Όχι, όλα. Δεν έχω ακούσει ακόμα να μου λες για τον Απόλλωνα Πόντου. Λοιπόν, ναι. Που είναι και η ομάδα της πόλης. Ο Απόλλων Πόντου. Και για κάποιες άλλες ακόμα που ίσως περίμενα να μου πεις, αλλά δεν λέω τίποτα, σε αφήνω να συνεχίσεις. Λοιπόν, τον Απόλλων Πόντου, όσο τον έχετε δει και εσείς που είστε δίπλα, αλλά τόσο τον έχουμε δει και εμείς. Ασχολούμαστε με την κατηγορία. Είναι μια ομάδα που μαζεύτηκε το Σεπτέμβρη, ναι, με όλα αυτά που γίνανε εκεί, τα ξέρετε καλύτερα. Ναι, βέβαια. Δεν έχουν παίξει ούτε ένα φιλικό. Στο κύπελο, νομίζω, ένα μάτς κάνανε. Έχουν παίξει το κύπελο, σωστά. Ναι. Φιλικό ούτε ένα. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ του ενδυνάμει παίχτες που υπολογίζει ο Καλαϊτζίδης είναι 18. Στην πρεμιέρα ο Απόλλων Πόντου θα παίξει με διαθέσιμους 15 παίχτες. Έχει δύο τιμωρημένους και ένα τραυματία. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για πρεμιέρα πρωταθλήματος και ξεκινάμε με την πρεμιέρα. Εάν θυμάσαι, θα τα έχεις συζήσει και εσύ, εγώ τα ζω κάθε χρόνο, ομάδες που να μην γεμίζουν ταξίδια όταν ταξιδεύουν να πάνε να παίξουν. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνει ο Απόλλων Πόντου, γιατί είναι δεδομένο ότι το Γενάρη θα είναι άλλη ομάδα. Θα ενισχυθεί, λες. Δεν θα πορευτεί με αυτούς τους 15-18, εκ των οποίων υπάρχουν και κάποιοι πιτσιρικάδες για να συμπληρώνουν. Ναι. Είναι δεδομένο ότι το Δεκέμβρη-Γενάρη θα γίνουν κινήσεις. Οπότε δεν μπορώ σε βάθος χρόνου να αξιολογήσω μια ομάδα για δύο μήνες που θα παίξει, ούτε δύο, 1,5 μήνα Νοέμβρη μέσα Δεκέμβρη, για το τι θα κάνει στους υπόλοιπους τέσσερις. Έτσι όπως είναι ο Απόλλων Πόντου σήμερα, δεν μπορεί να πάει πουθενά με 18 παίκτες, θα αντιλαμβάνεσαι κι εσύ. Ναι, ναι. Ομάδες που δεν έχουμε αναφέρει καθόλου είναι η Σπάρτη, θα τη βγάλει τη χρονιά, ναι, η Σπάρτη. Η Σπάρτη, κοίταξε να δεις, η Σπάρτη επειδή έχουν συσσωρευτεί προσφυγές και ενεργοποίηση ποινών και η σούμα που έκανα εγώ μπακαλίστηκα είναι να φάει ένα μείον 60 από 20 παίχτες. Τόσο βγαίνει. Ναι. Είναι 20 παίχτες. Θα γίνει δεύτερος Αχαρναϊκός και δεύτερη Βέρεια, δηλαδή θα το πει το πείμα. Πρόσεξε τώρα, μέχρι πριν λίγες μέρες, το οποίο δεν έχει ακόμα, δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα, γι' αυτό θα σου πω τα δύο ενδεχόμενα. Ναι. Η δική μου η άποψη, αν με ρωτάς, είναι ότι η Σπάρτη δεν θα το βγάλει το πρωτάθλημα. Δεν πέφτω από τα σύννεφα, Νίκο. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Με αυτό που... όχι. Ουσιαστικά το θέμα με τη Σπάρτη, εγώ θα το πω γιατί είναι η άποψή μου. Και αυτό είναι, είτε βγάλει είτε δεν βγάλει το πρωτάθλημα, η Σπάρτη θα πέσει, είναι η πρώτη ομάδα που έχει πέσει. Ναι. Συγγνώμη αν σε ακούει κάποιος αλάκωνας και το στεναχωρά, όχι, εντάξει, είναι η άποψή μου. Αλήθειες λέμε, αλήθειες λέμε. Επίσης, δεν άκουσα να μου λες κάτι για Πλατανιά. Ο Πλατανιάς είναι μια ομάδα και αυτή που δεν θα κινδυνεύσει, είναι στο γκρουπ των ομάδων που δεν θα κινδυνεύσουν. Αλλά δεν είναι και για πολλά. Και είναι στο γκρουπ των ομάδων που θα κυνηγήσουν τη δεκάδα στις τελευταίες θέσεις της. Μάλιστα. Γιατί οι πρώτες 6-7 είναι κατηλημένες. Από εκεί και πέρα έχουμε αίτητος Πάτων. Ο αίτητος δεν θα κινδυνεύσει, αν και νεοφώτιστος. Και δεν μπορώ να καταλάβω, εκεί έχουν ένα ρόστερ, αυτή τη στιγμή το ρόστερ του αίτητου είναι 36 προσβεστές. Ναι, Ηρακλή θυμίζει. Δηλαδή και να πάνε να παίξουν στη Σπάρτη και να μην κατέβει Σπάρτη, παίζουν μόνοι τους. Και έχουν και τις αλλαγές τους και τα πάντα. Το παιχνίδι το παίζουν. Θα τους δώσουν, ναι. Καραϊσκάκη δεν είναι. Έχει εμπειρία ο αίτητος. Έχει πολλούς παίκτες και τεχνικής. Ναι. Έχω ακούσει δεν καλά θα κινδυνεύσει ο αίτητος. Ναι. Καραϊσκάκη. Απόλλων Λάρισας. Απόλλων Λάρισας. Καραϊσκάκης. Όπως το Απόλλων Λάρισας. Απόλλων Λάρισας. Αυτό που εισπράττω εγώ από τη συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι έχουν καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Αν και άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τώρα. Για τον Απόλλωνα λέμε τώρα.
Ναι, για τον Απόλλων Λάρισας. Okay, ναι. Αυτό που λένε είναι ότι έχουν καλύτερο ρόστερ από πέρυσι. Πιστεύω ότι ο Απόλλων Λάρισας θα πρέπει να κινηθεί για τερματοφύλακα το Γενάρη οπωσδήποτε, γνώμη μου. Εάν θέλει αυτό που λένε ότι είμαστε καλύτεροι από πέρυσι, να βγει μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι ούτε ο Απόλλων Λάρισας θα είναι από τις ομάδες που θα πέσουν. Ναι. Γιατί υπάρχουν άλλες που είναι για μένα πιο ξεκάθαρα φαβορί. Ας πούμε ο Γυνιακός είναι μια πολύ νεανική ομάδα. Εκεί θα πήγαινα, δεν τον είπαμε ακόμα. Με πολύ ρηχό ρόστερ, πολύ νέα παιδιά. Φύγανε αρκετοί από τους έμπειρους. Θα κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά είναι στο γκρουπ των ομάδων που θα παλέψουν πάρα πολύ για να σώσουν τη χρονιά. Και το ίδιο μας γκρουπ, έμεινε ο Ακαραϊσκάκης που δεν είπαμε κάτι. Είναι στο ίδιο ακριβώς γκρουπ των ομάδων. Ναι. Χειρότερος από πέρυσι που έκανε κάτι ζημιές πέρυσι. Είναι χειρότερος από πέρυσι γιατί η ομάδα αποδυναμώθηκε πάρα πολύ. Φύγανε αρκετοί ποδοσφαιριστές. Για μένα δεν καλύφθηκαν τα κενά με επίσης έμπειρους. Αυτή τη στιγμή ο Καραϊσκάκης και αυτός έχει θέμα με το ρόστερ του, γιατί μιλάμε για ένα ρόστερ νομίζω 22 ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων οι 3 είναι τερματοφύλακες και οι 4 προβιβάστηκαν την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Οπότε και εκεί πάμε σε μια νεανική ομάδα, η οποία θα παλέψει με όπλο την έδρα της, γιατί έχουν μικρό γήπεδο, έχουν ζοριστεί πολλές ομάδες με την Άλτα. Λόγω του γηπέδου, λόγω της κατάστασης, είναι πολύ μικρό το γήπεδο τους. Είναι πιο μικρό από τον Εύωσμο. Πιο μικρό από το Αγροτικού, όντως. Ναι. Το όπλο τους είναι το γήπεδό τους. Εκεί θα το παλέψουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουν. Κάνεις τάκλινγκ και πέφτεις στο ντουβάρι, δηλαδή. Στο κάγκελο. Ναι, ό,τι έχει. Ναι. Είναι έτσι το. Θα το δείτε εσείς, φέτος παπά. Ναι. Θα το δείτε. Νομίζω τις αναφέραμε όλες, δεν ξεχάσαμε κάποια. Πάνω κάτω αυτή είναι, Γιώργο, σήμερα η εικόνα της κατηγορίας, που νομίζω ότι στην αρχή δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε πει, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της. Δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Έχει φαβορή τόσο για την άνοδο, τόσο για τον υποβασμό. Είναι πολύ γκρουπαρισμένες φέτος οι ομάδες. Ναι. Και, ξεκάθαρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει σαφώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιο ανταγωνιστικό από την άποψη ότι δεν θα υπάρξουν ομάδες αδιάφορες. Δεν είναι όμως δηλαδή, και το πρωτάθλημα που λες ότι όλοι μπορεί να κερδίσουν όλους. Έτσι δεν είναι? Όχι. Γιατί σου εξήγησα ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο ποιες ομάδες θα βγουν. Σωστά. Αλλά και το κίνητρο με τη Super League 2 είναι τρομερό. Δηλαδή, τεράστιο, και είναι η πρώτη τεράστιο. Φορά έτσι, που συμβαίνει αυτό στα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Ναι, εντάξει. Ναι, αρκεί να γίνει να το δούμε και στην πράξη. Α, ναι. Καλά, Ελλάδα είσαι, μπορεί να αλλάξει πάλι αυτό. Ακριβώς. Επειδή είσαι Ελλάδα λοιπόν και είναι κάτι το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από την πολιτεία, γιατί το εργάκι με Super League 1, Super League 2 είναι πρόταση του Βασιλιάδη. Ο οποίος δεν μπορούσε να παρέμβει στο αυτοδιοίκητο της πρώτης εθνικής, αλλά στα αυτοδιοίκητα των υπολείπων μπορεί και παρεμβαίνει. Λέω εγώ τώρα, με το έχω με το μυαλό, έτσι. Ο αείμνηστος, ο Νίκος Κανελάκης του Ιωνικού, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Επειδή έχω περάσει, είναι μεγάλο σχολείο Ιωνικός, έχω περάσει από τον Ιωνικό, έλεγε ότι ο Πλερών έχει πάντα δίκιο. Ο Πλερών, ναι. Ο Πλερών. Α, ο Πλερών, χωρίς έψιλον. Οπότε ο κύριος Βασιλιάδης όταν πήρε τις ομάδες και σου είπε «Κύριε, κοιτάξτε να δείτε, φυτοζωείτε, πεινάτε, δεν έχετε τηλεοπτικά συμβόλαια, εγώ σας δίνω τόσο, αλλά θα το κάνετε έτσι», νομίζω ότι είναι και λίγο μονόδρομος. Μάλιστα. Βρήκε και έκανε δηλαδή. Βρήκε και έκανε. Και καλά έκανε, αν θες τη γνώμη μου. Αν θα το κάνει, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πέφτουν και άλλες συγκυρίες του χρόνου, το Μάιο και όλα αυτά. Θα πρέπει να μεσολαβήσουν και άλλα πράγματα για να το δούμε τελικά να γίνεται. Ναι. Καταρχήν νομίζω ότι ξεκινάει πρωτάθλημα φέτος η Super League και η Football League με δύο διαφορετικές προκηρύξεις. Φοβερό. Μη μου τα θυμίζεις, γιατί θα εκνευριστώ πάλι. Μη μου τα θυμίζεις. Όχι, φίλε. Γιατί πάλι θα θυμηθώ τι έγινε με τον Ηρακλή και τι έγινε με τον Παναθηναϊκό. Που το αλλάξανε. Όχι, γιατί έχει να πας και παρέλαση. Όχι, και θα εκνευριστώ. Πες μου κάτι. Βλέπω το πρόγραμμα. Και λέει το πρόγραμμα. Δεύτερη αγωνιστική Κέρκυρα Ηρακλής. Τέταρτη αγωνιστική Παναχαϊκή Ηρακλής. Παίζει το ρόλο του ή όχι? Όχι, για μένα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί. Δηλαδή μου λες ότι αν ο Ηρακλής κάνει 4 στα 4 και έχει φύγει από Κέρκυρα και Παναχαϊκή με τρίποντα, δεν είναι αντεπιάστε τον.
Ωραία. Δεν θα σου απαντήσω σε αυτό. Θα σου δεν λέω ότι θα το κάνει, λέω ότι αν το κάνει. Όχι. Θα σου απαντήσω και εγώ με ένα παράδειγμα όπως φέρνεις εσύ. Ναι. Πέρυσι ο Όφη ήταν τέταρτος, πέμπτος και 15 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Και μετά έκανε τρελή και... κούρσα, ναι, έχεις δίκιο. Και βγήκε πρωταθλητής. Ναι, όχι μόνο κούρσα, μπράβο, ξεπέρασε και τον Άρη. Βγήκε πρωταθλητής, βγήκε πρωταθλητής. Όταν ο Όφη πέρυσι το Δεκέμβρη πηδάγαν από το καράβι όλοι ήταν και για διάλυση. Δεν θα κατέβει στο, δεν μπράβο, θα κατέβει στο πρωτάθλημα. Έχεις λοιπόν, δίκιο. Ο Όφη βγήκε πρώτος και ο Άρης βγήκε δεύτερος. Ναι, υπάρχει αυτό το παράδειγμα. Υπάρχει αυτό το απαντάω στο ερώτημά σου το αν θα επηρεάσει κάτι η τέταρτη και η πέμπτη αγωνιστική. Όχι. Γιατί μιλάμε για μια κούρσα 30 παιχνιδιών. Όχι, το έβαλα κυρίως για να... τις έδρες, έτσι, για Κέρκυρα και Παναχαϊκή. Προφανώς και θα υπάρχει ένα προβάδισμα για την ομάδα που θα περάσει, θα τα πάρει, γιατί είναι για ομάδες διεκδικητές. Εκεί το πήγαινα κυρίως, ναι, εκεί το πήγαινα κυρίως. Συμφωνώ και θα παίξει ρόλο προφανώς το ψυχολογικό, γιατί μιλάμε για μια εκκίνηση, έτσι, μιλάμε για τα ξεκινήματα. Που όλες οι ομάδες θέλουν τους βαθμούς. Ναι. Αλλά για μένα είναι μέχρι εκεί. Η ομάδα που θα βγει θα είναι η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στη χρονιά. Δεν μπορεί να βγει διαφορετικά ομάδα στην επιτεχνική. Με 2, με 3, με 4 ή με 5 παιχνίδια. Κάθε εβδομάδα πρέπει να παίρνει κάτι, πρέπει να παίρνει βαθμούς. Και μπορώ να στο... Να... Πάλι με παράδειγμα, αλλά αν ο Ηρακλής και η Κέρκυρα είναι χέρι-χέρι. Ναι. Και μία στραβή, ένα στραβό αποτέλεσμα είτε του ενός είτε του άλλου, βγάζει στον πόντο την Κέρκυρα πρώτη και τον Ηρακλή δεύτερο. Είσαι δεδομένος ότι στον Παρά θα βγει σε Super League. Όχι βέβαια. Όχι. Μα ο Ηρακλής, έχεις χάσει ο Ηρακλής λοιπόν την άλογο για ένα βαθμό. Δεν το συζητάμε. Δεν θέλει να σκέφτεται τη δεύτερη θέση. Θέλει πρωτιά. Τελειώσαμε. Καμία ομάδα δεν θέλει να σκέφτεται τη δεύτερη θέση. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν μια ομάδα είναι τεταρτοπέμπτη και τελευταία αγωνιστική βγει δεύτερη, θα πανηγυρίζει. Mm-hmm. Θα πανηγυρίζει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αλλά σου λέω από τις ομάδες που διεκδικούν, δηλαδή θες να δώσουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα στην Κέρκυρα και στον Ηρακλή, να το δώσουμε ok, θεμητό. Από αυτές τις δύο ομάδες δεν θέλει κανένας να παίξει μπαράζ. Καλά, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Δεν θα είναι κανένας δεν θα βγει δηλαδή κανένας από τους δύο προπονητές τελευταία αγωνιστική και να πει είμαστε ευχαριστημένοι, διεκδικούμε την άνευ μέσα στον μπαράζ. Όχι, κανένας με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Εντάξει, θέλουν να ανεβούν απευθείας. Και εδώ υπάρχει και η αδικία, έτσι που λέγαμε πριν για το Βασιλιάδη και τα λοιπά. Είναι άδικο να παίζει στην Ελλάδα. Γιατί στο Βέλγιο και όπου αλλού το κάνουν, τα οικονομικά δεδομένα είναι διαφορετικά. Αλλά όταν βάζεις μια ομάδα που έχει 2,5-3 εκατομμύρια έσοδα να παίξει με μια που έχει 300 χιλιάρικα έσοδα, δεν είναι δίκαιο. Mm-hmm. Ο τέταρτος από τη Super League να παίξει με το δεύτερο της Football League, δεν είναι δίκαιο, από όπου και να το δεις. Εντάξει, αυτό με τα οικονομικά δεν... Okay, έχει δύο όψεις το νόμισμα και από αυτή την πλευρά. Και στη Γερμανία γίνεται. Και εκεί τα μεγέθη είναι, ναι, η Β' Εθνική της Γερμανίας δεν έχει τα λεφτά της Β' Εθνική της Ελλάδας, ναι, αλλά είδαμε, δεν έχει τα λεφτά της είδαμε τη Wolfsburg με την Kiel, ναι, σωστά, το θυμάμαι το ζευγάρι. Οπότε και εκεί απλά σου δίνει να διεκδικήσεις τις όποιες πιθανότητες μπορείς να διεκδικήσεις σε ένα διπλό παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν, να σου πω Γιώργο, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες αδικίες που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο από αυτό που μου αναφέρεις τώρα για τον Μπαράζ. Πάνε στο λεξικό, βρες τη λέξη Ηρακλής και θα τις δεις δίπλα όλες. μία προς μία. Άμα θες να το υπογράψω εγώ όποτε όχι, θέλεις. Όχι, εντάξει, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχει ξαναπεράσει ο Ηρακλής από τα δικά μου τα χωράφια, γιατί δεν είναι ομάδα για τα δικά μου τα χωράφια. Πάλι μέσω χαρτιών ήρθε στα χωράφια σου. Δυστυχώς. Είναι ομάδα για Super League, όπως είναι ομάδα για Super League για να μην ακούω διαφορά. Και ο Άρης και ο Όφη είναι ομάδες για τη Super League. Mm. Δεν είναι ομάδα για τη Β' Εθνική. Καλό είναι όταν περνάνε για εμάς που ασχολούμαστε. Να, γιατί τώρα ο Γιώργος πήρε τον Νίκο τηλέφωνο, γιατί ο Ηρακλής είναι στη Β'. Όταν θα φύγει ο Ηρακλής θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Καλύτερα δεν να, να σε παίρνω να πιω μια καφέ παρά να είμαστε στον αέρα και να λέμε για τον Ηρακλή στη Β' Εθνική. Καλύτερα, εμένα αυτές οι συζητήσεις για τη Β' Εθνική μου αρέσουν πάρα πολύ. Το ξέρω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και μάλλον γι' αυτό έχω κρατήσει και τόσα χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Το ξέρω. Δεν παίρνει να εξηγείται αλλιώς. Και η πιάτσα που έλεγα πριν είναι τελείως διαφορετική από αυτή τη Super League, έτσι. Η πιάτσα της Β' Εθνική. Η ποδοσφαιρική πιάτσα, μην παρεξηγηθώ. Αυτά, φίλε, αυτά να τα συζητήσουμε εκτός αέρα, δεν είναι να τα πούμε. Ξέρω. Δουλεύει τελείως διαφορετικά, έχεις δίκιο. Το ξέρω. Έτσι είναι. Άλλη μια ώρα να είχαμε, θα συνεχίζαμε άνετα, αλλά δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Και δύο άνετα. Δεσμευόμαστε ότι θα τα ξαναπούμε στη χρονιά. Δεσμευόμαστε. Όποτε θέλετε, να. Ωραία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γερός να είσαι. Ευχαριστώ. Να γράφεις, να μας ενημερώνεις μέσω της Sport Time, να σε διαβάζουμε. Και για τις ομάδες που δυσκολευόμαστε πολύ θα σε παίρνουμε τηλέφωνο. Όποτε θέλετε. Να σε καλά, Νικόλα. Χαρά μου. Καλό και βράδυ, δική καλό μου, βράδυ. Και δική μου. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον γκουρού, κατ' εμέ, όλης της Ελλάδος, στην δεύτερη εθνική κατηγορία και ο Θεόφιλος, ο ψυχογιός, εξαιρετικός και Β' και Γ', αλλά ο Νικόλας έχει απλώσει τα δίχτυα του παντού και στα νησιά και στις Κρήτες και παντού, σε όλη την Ελλάδα. Να μην αρχίσω να κάνω μαθήματα γεωγραφίας τώρα. Νίκος Μαρκάτος ήταν από την εφημερίδα Sport Time και το Sport Time.gr. Τον έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε. Κλείνω με δύο πραγματάκια πριν δώσω τη σκυτάλη μου στον φίλο τον Σούμου μου. Εδώ είναι ο Σούμου του. Άσε σιγά μην τον πω Ζούμου σου. Θα τον πω όπως θέλω εγώ. Μου σου σου. Θα το αλλάξω. Δύο μηνύματα. Ο Ηλίας γράφει έτσι: Γιώργο, πρέπει να καταλάβουμε πως η παρουσία μας είναι επιβεβλημένη χίλια χρόνια Ηρακλής. Ο αδερφός μου ο Χάρης γράφει: Δεν έχεις ακούσει εμένα, γι' αυτό το λες. Πέρασε στο Βόλο, μη φοβάσαι και μην ξεχνάς τον Μπέο. Από ό,τι φαίνεται, Χάρη μου, θα δούμε πολύ Μπέο φέτος. Με το Βόλο που μας τον έδωσε πολύ δυνατό ο Νίκος ο Μαρκάτος. Και θα δούμε τι θα γίνει. Θα κλείσω με μια ατάκα. Γιατί είναι της μόδας το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι να το παίζουν αδικημένοι. Όλοι. Προχθές διάβασα ένα κείμενο σε site των Αθηνών να γράφει ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα. Θα έλεγα Ελλάδα στην ομάδα. Φαντάζω τώρα πώς έχω σχιστεί. Ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Δηλαδή, το Θεό τους δεν έχουνε. Μία ατάκα θα διαβάσω και θα κλείσω. Για να δώσω σκυτάλι στον Κωστή που θα ακολουθήσει για το τετράωρο, δύοωρο, πώς θα κάτσει. Δύοωρο. Λοιπόν, πού είναι το κομμάτι. Από το μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον Ηλία Αρκούδη, που λέει «Ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα στην οποία εφαρμόζεται ο νόμος που η νέα ΠΑΕ αναλαμβάνει τα χρέη της παλιάς. Γίνεται πρώτη φορά». Το ξαναδιαβάζω. Αδικημένοι όλοι, ακούτε λίγο. «Ο Ηρακλής είναι η πρώτη ομάδα στην οποία εφαρμόζεται ο νόμος που η νέα ΠΑΕ αναλαμβάνει τα χρέη της παλιάς. Καλό βράδυ στους αδικημένους. Να είστε καλά».